Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Δήμαρχο. Η Ομοσπονδία, στην οποία είμαι ο νομικός σύμβουλος, έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για ενημέρωση των τοπικών αρχών. Ξεκίνησε με τον Δήμαρχο για να μπορέσει να προωθήσει τα θέματα τα οποία οι σύλλογοι έχουν θέσει ως θέματα αιχμής για τον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Νεάπολη. Έγινε μια πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση. Ήταν το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, ο Νίκος ο Αλιφέρης, ο Γιάννης ο Δερτιλής, ο Αντιπρόεδρος. Και εσείς ο Περιβολάρης. Εγώ για να αναπτύξω ειδικότερα το θέμα, ο Χρόνης ο Περιβολάρης, για να αναπτύξω και το θέμα με το Αγκυροβόλιο, οι αδερφοί Αργυράκηδες, και η Καλλιόπη Λιβανού, η οποία έχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα τα αρχαιολογικά και τα γνωρίζει και πάρα πολύ καλά. Θέσαμε όλα τα ζητήματα τα οποία είχαμε εντοπίσει ως ζητήματα αιχμής για τον τόπο. Ξεκινήσαμε τα πάντα για τα ζητήματα του βιολογικού καθαρισμού, για τα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού, άλλα ζητήματα ανάπτυξης. Μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος για την πορεία των διαφόρων θεμάτων. Έγινε πολύ καλή συζήτηση. Αναπτύχθηκε ασφαλώς το θέμα του Αγκυροβολίου. Είδαμε ποια είναι η θέση του Δημάρχου. Εντόπισα κάποια ζητήματα τα οποία θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν εύκολα και γρήγορα στη λύση του προβλήματος. Είπαμε ότι είμαστε στη διάθεση και του Δήμου και οποιοδήποτε άλλου και του Λιμεναρχείου, εάν χρειαστεί τη βοήθειά μας, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την όσο πιο δυνατόν άμεση όμως λύση του προβλήματος. Δεν θέλουμε χωροθετήσεις αγκυροβολίων, θέλουμε αγκυροβόλιο εκτός του όρμου και όλα να γίνονται σύμφωνα με τον νόμο και ο τόπος να κερδίζει κάτι, μην χάνει από την παρουσία, την ασίδωτη παρουσία εδώ των πλοίων χωρίς κανόνες που δημιουργούν ζητήματα και δεν βοηθούν κανέναν, ούτε και αυτούς που κάνουν την επαγγελματική δραστηριότητα πρακτορεύοντας τα πλοία. Νομίζω ότι άνοιξε ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας με το Δήμο. Διαγνώσαμε ότι υπάρχουν καλές προθέσεις από την πλευρά του Δημάρχου, αλλά χρειάζεται επιμονή, παρακολούθηση, συνεχής ενημέρωση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, να πάμε τον τόπο λίγο παρακάτω. Η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να ενημερώσει μετά από τον Δήμαρχο και τους τοπικούς βουλευτές και πολιτευτές. Προγραμματίζονται οι επόμενες συναντήσεις. Θα είμαστε σε επαφή, θα σας ενημερώσουμε για την όποια περαιτέρω εξέλιξη. Νομίζω όμως ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και καλή πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να θέσουμε στο τραπέζι τα προβλήματα και να κοιτάξουμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε για την επίλυσή τους. Για τον κόσμο, η Ομοσπονδία από ποιους συλλόγους αποτελείται, μπορεί να μας πείτε? Ασφαλώς. Η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή αποτελείται από τους 7 συλλόγους, δηλαδή είναι ο Σύλλογος του Αγίου Νικολάου, ο Σύλλογος Λαχιωτών, από τον οποίο προήρθηκε και ο Πρόεδρος, ο Σύλλογος του Φαρακλού, οι τρεις, ο Σύλλογος της Ελαφωνήσου, οι δύο Σύλλογοι της Καστανιάς και ο Σύλλογος των Βεναλιδιωτών. Υπάρχει το γνωστό θέμα με την Νεάπολη, γνωρίζετε ότι έχουν αποχωρήσει. Εμείς δεν ξεχνούμε τη Νεάπολη και τα προβλήματα. Εγώ έχω καταγωγή από τη Νεάπολη, με ενδιαφέρει, όπως και όλους τους υπόλοιπους. Η Νεάπολη είναι το κέντρο της περιοχής. Παρότι δεν είναι παρόντες, παρότι για τους όποιους λόγους τους έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, εμείς κοιτάζουμε να προωθήσουμε όλα τα προβλήματα και κοιτάζουμε συνολικά την περιοχή των Βατίκων. Η πόρτα είναι ανοιχτή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω ή ούτε να δεσμεύσω την Ομοσπονδία. Απλά καταλαβαίνω από το κλίμα που υπάρχει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Αν τυχόν ο Σύλλογος Νεαπολιτών αναθεωρήσει την άποψή του, με χαρά θα τους δεχτεί η Ομοσπονδία από ό,τι καταλαβαίνω.
Οπότε πάντως, το πάλι γεγονός... ενωμένοι θα μπορέσουν να... Ναι, το γεγονός είναι ότι είστε όλοι νέοι και έχετε όρεξη για να προχωρήσετε. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ καλό μείγμα μεγαλυτέρων και νεωτέρων, οι οποίοι με κοινό σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της περιοχής αγωνίζονται μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και από αντιπαραθέσεις ή διαφωνίες στα επιμέρους θέματα, δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο και προχωράνε. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλή η σχέση μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας και μάλιστα και το Προεδρείο αποτελείται από μεγαλύτερους, εμπειρότερους και με μεγαλύτερη παρουσία στα θέματα των συλλόγων του τόπου, αλλά και νεότερους. Ο Γιώργος Αναστασάκης είναι ένας νέος άνθρωπος με πολύ καλές ιδέες και όλοι εμείς που πλαισιώνουμε το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι και η Περιβολάρη να πάνε όλα καλά και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο πράγματα. Είμαι στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε τους συμπατριώτες για όλα τα φλέγοντα ζητήματα και για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.